Θέλουμε από αυτό εδώ το βήμα, από τη σημερινή μας συγκέντρωση, να χαιρετήσουμε και τους χιλιάδες απεργούς οικοδόμους, τους εργαζόμενους στις κατασκευές, που σήμερα ανέκρωσαν κάθε χώρο δουλειάς, που έφτασε η απεργία στο 100% στα μεγάλα εργοτάξια, αλλά και στη συντριπτική πλειοψηφία στη συμβατική οικοδομή, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας μας για πανοικοδομική απεργία. Είναι μια ακόμη απάντηση πως οικοδόμοι δεν συμβιβαζόμαστε με δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ πάνω στο μαδέρι, να δουλεύουμε τσάμπα για τα αφεντικά με απλήρωτες υπερορίες. Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια ενώ καταργούν την κυριακάτικη αργία. Παλεύουμε για υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, για αυξήσεις στα μεροκάματα και τους μισθούς, αλλά και την καλυτέρευση των συνθήκων υγείας και ασφάλειας μέσα στους χώρους δουλειάς. Με τη δράση του συνδικάτου μας, με τη σταθερή παρέμβαση στα εργοτάξια, μέσα από γενικές συνελεύσεις και συζήτηση με τους εργαζόμενους, έχουμε διαμορφώσει ένα πλαίσιο ετοιμάτων και διεκδικήσεων που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργαζομένων σήμερα. Με τον αγώνα μας, με κινητοποιήσεις, με απεργιακές κλαδικές κινητοποιήσεις που πραγματοποιήσαμε και το προηγούμενο διάστημα, έχουμε καταφέρει να ασκήσουμε πίεση στην εργοδοσία του κλάδου και σε συνάντηση που είχαμε σήμερα μας ανακοίνωσαν πως είναι διατεθειμένοι να υπογράψουν σύμβαση μετά από ολόκληρα 12 χρόνια. Είναι και αυτή μία νίκη, όπως και αυτή η μεγάλη νίκη των λιμενεργατών της Κόσκο που ακούστηκε πριν λίγο από εδώ από τους συναδέλφους μας. Ξέρουμε όμως, έχουμε χορτάσει μάλλον από παχιά λόγια και δεν έχουμε αυταπάτες πως επειδή το είπαν, επειδή πήραμε κάποιες δεσμεύσεις από τα αφεντικά, αυτό θα γίνει τώρα. Τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δυναμώσει ο αγώνας, η πίεση προς τη μεγαλοεργοδοσία, με αποφασιστικότητα, οργανωμένα και με σχέδιο από αύριο κιόλας, επιδιώκουμε να φτάσει το μήνυμα σε κάθε γιαπή, σε κάθε γειτονιά, πως χρειάζεται μαζικός πανοικοδομικός αγώνας από εδώ και μπρος. Το προηγούμενο διάστημα έγιναν τα πρώτα βήματα, μπήκαν τα θεμέλια για την υπογραφή της σύμβασης. Η σημερινή πανοικοδομική απεργία και επιτυχία της πρόσθεσε ένα ακόμα λιθαράκι σε αυτή την κατεύθυνση. Η μεγάλη συγκέντρωσή μας εδώ στο Σύνταγμα μας δίνει ακόμη περισσότερη δύναμη για να συνεχίσουμε πιο μαζικά, πιο μαχητικά. Η υπογραφή κλαδικής σύμβασης θα είναι απόδειξη της δύναμης της οργανωμένης δράσης και διεκδίκησης ενάντια στην αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, αλλά και των υπόλοιπων αστικών κομμάτων που κατά πέτηση του κεφαλαίου επιδιώκουν με νόμους να βάλουν εμπόδια στους αγώνες μας. Θα συμβάλλει και αυτή με τον τρόπο να μείνει στα χαρτιά ο νόμος Χατζηδάκη και μια σειρά άλλοι αντεργατικοί νόμοι που ψηφίστηκαν την τελευταία δεκαετία. Προετοιμαζόμαστε λοιπόν για νέα απεργιακή κλιμάκωση το επόμενο διάστημα, όπως έχουμε αποφασίσει και στη μεγάλη σύσκεψη στο Sporting, αλλά ακόμη και για νέες κλαδικές κινητοποιήσεις για να υπερασπιστούμε κατακτήσεις και δικαιώματα, αλλά και να περάσουμε στην επίθεση πλέον για σύγχρονους όρους και συνθήκες δουλειάς και ζωής. Ένας δρόμος υπάρχει μόνο για μας, για τους εργαζόμενους. Αγώνας με επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες, με βάση τις τεχνολογικές και επιστημονικές δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα και να έρθουν στο προσκήνιο τα συμφέροντα των εργαζομένων και συνολικά του λαού μας. Έχουμε όμως ξεκάθαρο, συνάδελφοι, ότι δεν αρκεί μια συλλογική σύμβαση εργασίας για να μας λύσει όλα τα προβλήματα. Καθημερινά, όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, μετράμε δεκάδες νεκρούς λόγω της έλλειψης ΜΕΘ και της υποβάθμισης του δημοσίου συστήματος υγείας, ενώ ταυτόχρονα η κυβέρνηση αρνείται να επιτάξει τα κοράκια του ιδιωτικού τομέα υγείας που θησαυρίζουν από τον πόνο του λαού. Έχουμε λοιπόν καθήκον και υποχρέωση να αντιδράσουμε απέναντι σε αυτή την πολιτική που φέρνει σε δεύτερο πλάνο την ίδια μας τη ζωή. Δεν χωράνε μυρολόγια. Δεν χωρά κανένα συμβιβασμός. Μόνο με το δικό μας οργανωμένο αγώνα, όταν γινόμαστε εργατιά μια γροθιά σε σύγκρουση με τις κυβερνητικές πολιτικές, όποιας απόχρωσης κι αν είναι, σε σύγκρουση με το κεφάλαιο, μόνο τότε θα έχουμε αποτελέσματα. Η λύση βρίσκεται στα δικά μας χέρια και είμαστε πεισμένοι πως θα τα καταφέρουμε με την ενότητά μας,
την ταξική αλληλεγγύη σε κάθε αγώνα, όπως αυτόν που δίνουν οι υγειονομικοί καθημερινά, οι εκπαιδευτικοί, οι λιμενεργάτες στο κάτεργο της Κόσκο, οι εργαζόμενοι στον επισκεπτισμό τουρισμό, στη Λάρκο και άλλοι. Θα επιβάλλουμε το δικό μας νόμο, το δίκαιο του εργάτη, και ο νόμος Χατζηδάκη θα πάει εκεί όπου ανήκει πραγματικά, στα σκουπίδια της ιστορίας. Καλούς αγώνες!